Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Οι συμπολίτες μας ρωτούν, ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Γιάννης Μπάρμπας, φυσικός. Έχοντας την παιδαγωγική ιδιότητα μετά από 32 χρόνια εργασίας με εφήβους που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, παρόλο ότι κουβεντιάσαμε για την παιδεία, εγώ διαφορώ σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν μιλάγαμε για τα λεφτά στην παιδεία, η παιδεία δεν είναι λεφτά. Πρέπει να καθοδηγήσουμε την κοινωνία μας. Η κοινωνία μας πήγε στα βράχια γιατί δεν είχαμε πολίτες. Γιατί οι πολίτες δεν άταξαν. Εμείς λοιπόν εδώ. Συμφωνείτε στην αλλαγή τώρα των εξετάσεων που προωθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Στους πολίτες αυτούς. Εγώ δεν σας διέκοψα όταν μιλούσατε. Συγγνώμη, επειδή είστε εκπαιδευτικό, να μου δώσετε μια γνώμη. Παρακαλώ. Λέω ότι η κυβέρνηση διόρθωσε. Η διαδικασία του κατεπήγοντος προωθεί αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων. Το σύστημα όπως ήταν δεν θα λειτουργούσε καθόλου. Ναι. Θα είχαν πρόβλημα πάρα πολύ τα σχολεία, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Θα έφευγε ένα παιδί από τη μία πόλη να πάει στην άλλη. Σε λέω, συμφωνείτε με την αλλαγή, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, με συζήτηση μια μισή μέρα τις αλλαγές στο σύστημα. Δουλέψει η πολιτεία, εσείς τι λέτε? Να το αφήναμε έτσι? Μάλιστα. Και να πήγαινε Οκτώβριο και να μην μπορούσαν να δουλέψουν τα σχολεία? Μάλιστα. Και σκεφτείτε το αυτό. Το έχετε ψάξει ή με προβοκάρετε? Όχι, όχι. Τη ρωτάω, πραγματικά θέλω τη γνώμη σας. Σας λέω, έπρεπε να γίνει έτσι. Ναι. Έπρεπε να γίνει έτσι. Για μένα λοιπόν η παιδεία δεν αντιμετωπίζεται με κατεπήγον διάταξη την οποία προσπάθησε η κυβέρνηση να τη φέρει ως τροπολογία, προσέξτε, στο νομοσχέδιο για τη βία στα γήπεδα. Αλίμονο. Αλίμονο. Πότε έπρεπε να γίνει? Πώς, με ένα νομοσχέδιο, με δημόσιο διάλογο να το φέρει σήμερα, να πει ελάτε 10 μέρες οι φορείς να μας πείτε την άποψή σας. Μια αιωνιότητα έχουμε που δεν κοιτάμε την παιδεία. 10 μέρες να δώσει. Να έρθουν όλοι οι φορείς και να συζητήσουμε. Κύριε Θοδωράκη, μην πετάτε την μπάλα στο γήπεδο. Η λογική της τροπολογίας στο νομοσχέδιο. Γιατί έτσι προσπάθησε ο κύριος Κουράκης να το κάνει, το ξέρετε έτσι. Πήγε να το κάνει τροπολογία στο νομοσχέδιο για τους χούλιγκανς. Το πρόβλημα είναι. Δείχνει ποια αντίληψη έχω για την παιδεία. Όχι, εσείς μιλάτε για το τεχνοκρατικό, πώς θα λειτουργήσουν οι εξετάσεις. Εσείς κάνετε το ερώτημά σας. Και σας απάντησα. Ναι. Σε αυτό που με ρωτήσετε εσείς. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν τεχνοκρατικό. Τελείωσε. Άρα λοιπόν δεν φτιάχνουμε παιδεία έτσι. Πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τους πολίτες. Δεν διαπαιδαγωγούμε όμως τους πολίτες με να τους λέμε. Όταν σου βάλουν τον πιστόλι στο χέρι, πρέπει πάση θυσία. Στο κρόταφο. Στον κρόταφο, όπου στο βάλουν, τέλος πάντων, θα πρέπει πάση θυσία να κάνεις πίσω. Να κάνεις πίσω και να τα πάρεις όλα πίσω. Διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα ότι μέσα σε αυτή τη σπήρα που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, τα σχολεία υπολειτουργούν. Σωστό. Τα σχολεία κλείσανε. Τα σχολεία, αν πάρουμε όμως. Αυτά που συμβαίνουν και αυτά που θα συμβούν, και αν θα υπογράψουμε με το έτσι θέλω, η σπήρα θα γίνεται ακόμα πιο μικρή. Και γίνοντας ακόμα πιο μικρή, θα κλείσουν και άλλα σχολεία. Μάλιστα. Τα παιδιά από αυτό το σχολείο θα πάνε στο άλλο το σχολείο. Ενώ. Ακούστε με λίγο. Ναι, ναι. Από το ένα σχολείο θα πάνε στο άλλο σχολείο. Ξέρετε κάτι, κλείσαν τα τεχνικά σχολεία. Τα παιδιά που δεν θα γίνουν φοιτητές θα μείνουν χωρίς τεχνική κατάρτιση. Θα βγουν στην αγορά εργασίας που είναι ήδη καμένοι χωρίς εμπειρίες. Μεγάλο λάθος. Όταν κάνουμε λοιπόν. Ακούστε με λίγο. Μεγάλο λάθος λέω. Υποστηρίζω αυτό που λέτε. Δεν διαπαιδαγωγούμε όμως ανθρώπους να τους λέμε, ξέρεις, πρέπει να κάνεις πίσω, πρέπει να κάνεις μπροστά. Γιατί στην Ελλάδα μάθαμε ή ήταν η επιτάς. Μάθαμε ότι κάναμε και την έξοδο του Μεσολογγίου. Πάμε στο Μόπιο ερώτημα. Κώστας. Περιμένουν και άλλοι συμπολίτες. Έλατε. Το ερώτημα. Το καταλάβω. Το πρόβλημα είναι, ντε και καλά, πρέπει να υποκύπτουμε. Όχι. Ό,τι και να γίνεται. Όχι, βέβαια. Όχι. Άρα τι όχι, να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε όμως, επιτρέψτε μου κύριε. Πρέπει να είμαστε επαναστάτες με αιτία, όχι επαναστάτες χωρίς αιτία. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να διδάσκουμε, επειδή το βάζετε σε αυτό το επίπεδο στα παιδιά μας, ότι είναι οι εχθροί που πρέπει πάμε να κερδίσουμε κάτι. Είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι. Είμαστε εμείς οι συνέτεροι στην Ευρώπη. Καταντήσαμε έτσι όπως μέσα στην Ευρώπη, όχι έξω από την Ευρώπη. Και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι θα μείνουμε στην καρδιά της Ευρώπης, θα λογικέψουμε αυτούς τους παράξενους θείους. Θα λογικέψουμε αυτούς τους παράξενους θείους που προσπαθούν να μας πάνε με τα δικά τους νερά της λιτότητας και θα επιβάλλουμε τους δικούς μας κανόνες με μεγάλες συμμαχίες. Ποιος είναι ο θείος, ο Σόιμπλε? Ναι, όλους αυτούς που κουνούν το χέρι στην Ελλάδα. Όλους αυτούς που μιλάνε για Έλληνες τεμπέλαντες. Η μορφή, τη άδικη ψυχή, κύριε Θεοδωράκη. Δεν υπάρχουν τέτοιες απλουστεύσεις. Και εγώ πήγα στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και με έκλεψε ο ταξιτζής.
Δεν είπα ότι όλοι οι ταξιτζίδες στη Γερμανία είναι κλέφτες. Αυτές οι απλουστεύσεις δεν βοηθάνε καθόλου τη συνεννόηση. Μάλιστα. Ότι πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε στους ανθρώπους, δηλαδή. Αγαπητέ φίλε, να μιλήσει ο επόμενος. Ελάτε. Καλημέρα, Μυρογιώργος Δημήτριος ονομάζομαι, ειδικευόμενος γιατρός. Θα αναφερθώ στον χώρο της υγείας. Διάβασα πρόσφατα στην επίσημη ιστοσελίδα του κομματός σας κάποιες προγραμματικές δηλώσεις που έχετε. Εκ των οποίων και διαβάζω περιληπτικά, γιατί είναι και προχωρημένη ώρα, παραθέτω με ακρίβεια αυτά που γράφονται, ότι οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να ενημερώσουν τους ασθενείς, ότι συχνά αυτοί έχουν άγνοια περί της βαρύτητας καταστάσεώς τους, ότι οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν μια θεραπεία και κάποια άλλα πράγματα. Και πραγματικά διαρωτώ με, γιατί όλη αυτή η κατασυκοφάντηση. Πριν είπατε ότι τους γιατρούς τους πληρώνουμε. Σας παρακαλώ, μιλήστε 2,5 ώρες, να μιλήσω 2 λεπτά. Λοιπόν, τους άλλους φοιτητές. Που το ελληνικό δημόσιο στα πανεπιστήμια δεν τους πληρώνει, μόνο τους γιατρούς. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι ένα περίεργο πράγμα. Όταν στρέφουμε τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον κάποιας άλλης, αυτό μπορεί να μετεξελιχθεί και να προκαλέσει κοινωνικό κανιβαλισμό. Ναι, αλλά εμείς λοιπόν, σε ποιους στρέφουμε εναντίον. Εσείς, η πρότασή σας στη χώρο της υγείας, η πρότασή σας να δημιουργήσουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες. Και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μήπως και στοχοποιείται τον επαγγελματία υγείας. Δηλαδή, φταίει ο επαγγελματίας υγείας για την υποχρωματοδότηση στο ΕΣΥ, φταίει ο επαγγελματίας υγείας για τα αναλώσιμα και τους πλαστούς διαγωνισμούς, ή μήπως φταίει για τα ράτζα. Και κλείνοντας κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω να κλαφτώ, γιατί είπατε τους πληρώνουν τους γιατρούς στο ελληνικό δημόσιο, ούτε για τις υπεριορίσεις που μας χρωστάει το κοινοβούλιο που εκπροσωπείτε 4-5 μήνες, ούτε για το 12, ούτε για τους μισθούς, τις φοβερές περικοπές που έχουν γίνει. Αλλά πραγματικά θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι σύμφωνος να πληρωθώ εγώ όταν πληρωθεί και ο ναυτεργάτης. Πραγματικά. Αλλά σε ανθρώπους, μισό λεπτό τελειώνω, σε ανθρώπους που είναι 48 και 72 ώρες άϊπνοι την ώρα που εσείς κοιμάστε, απαιτώ περισσότερο σεβασμό. Ναι. Και η νεολαία δεν το δεχτεί. Επιτρέψτε μου, νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Εγώ αυτές είναι προγραμματικές δηλώσεις που έχω διαβάσει. Δεν είναι προγραμματικές δηλώσεις, γιατί επειδή είμαστε ακόμα με πολύ συγκεκριμένη δομή. Είμαστε ακόμα με πολύ συγκεκριμένη δομή. Μπορώ να ξέρω. Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω. Ότι δεν ενημερώνει ο γιατρός στον ασθενή, το λέτε μέσα. Κοντοπίδης Αγγελοπούλου. Αυτή την άποψη έχει για την υγεία και τους γιατρούς. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να μιλήσω. Έχω πει λοιπόν ότι η Ελλάδα, εμείς το είπαμε και κατηγορηθήκαμε, ότι δεν μπορείς να αμείβεις τον γιατρό και τον δάσκαλο όσο αμείβεις έναν υπάλληλο χωρίς προσόντα που πηγαίνει στο δημόσιο στον Δήμο. Αυτό δεν το γράφεις προγραμματικές δηλώσεις. Συγγνώμη, αυτό είναι. Όχι, λάθος κάνετε. Αν διαβάσετε τις 99. Επιτρέψτε μου, κύριε, αν διαβάσετε τις 99 θέσεις του ποταμιού, θα το δείτε. Και έχουμε δώσει και μία ξεχωριστή θέση, την οποία κάποιοι κατακρίνανε. Και είπαμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής, παρένθεση, γιατροί στα νοσοκομεία, πρέπει να αμείβονται με τέτοιο τρόπο όπου να ικανοποιείται το κοινό αίσθημα περί της προσφοράς τους. Το έχουμε πει, το είπα προεκλογικά πάρα πολύ έντονα και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Μην απομονώνετε από ένα άρθρο ενός ανθρώπου, μία φράση που μπορεί υγείας, να αναιρείται από την υπόλοιπη. Κόμμα. Και κάτι τελευταίο, τους γιατρούς αναφέρετε όμως σαν παράδειγμα ότι πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Στοχοποιείτε. Είναι άσχημο. Αυτούς που δουλεύουν την ώρα που κοιμάστε και είναι 48 ώρες άϊπνοι, λίγο παραπάνω σεβασμό. Προσέξτε. Αυτό που λέτε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σας είπα, είναι εδώ ο αρχηγός του κινήματος στο οποίο αναφέρεστε. Και σας λέω ότι και σε 99 θέσεις και σε αυτό το προεκλογικό λόγο που έχω πει εγώ δημόσια στις πλατείες είναι αυτό. Ότι υπάρχει και υποχρέωση της πολιτείας να έχει, και ανέφερα 2 περιπτώσεις μόνο. Μόνο 2. Τους δασκάλους που παίρνουν τα παιδιά μας μικρά, που είναι σαν παστελίνες τα παιδιά μας και πρέπει αυτοί να είναι ικανοποιημένοι για να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά μας και τους γιατρούς. Τους ανέφερα ως παράδειγμα. Συνεπώς, το άρθρο μπορεί να κατέβει από την ιστοσελίδα. Τους ανέφερα γιατί στο δικό μου νοσοκομείο, στο δημόσιο που δουλεύω, ενημερώνονται μια χαρά οι ασθενείς. Έτσι, αυτά που λένε δεν ισχύουν. Μάλιστα. Αυτά που λέγονται εκεί πέρα. Μπορείτε να το αναιρέσετε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Και αμέσως μετά εσείς. Ελάτε. Σταύρο. Θάνος Μαρίνος λέγομαι. Σύμβουλος επιχειρήσεων είμαι. Θα ήθελα να πάω πίσω σε αυτό που αναφέρθηκες πάρα πολύ στη σημερινή συνέντευξη, την ανάπτυξη. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να ξέρω τι κάνεις εσύ σαν Σταύρος και το κίνημα του ποταμιού στην παρούσα φάση για να φέρετε επενδύσεις ή ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα.
Τώρα όμως, όχι όταν και εφόσον γίνεται κυβέρνηση. Ναι. Στην παρούσα φάση, τι κάνατε? Εμείς ενισχύουμε όλους αυτούς, ξέρετε, θα σας το πω. Γιατί για κάποιους μπορεί να θεωρείται μυστικό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μυστικό. Όλοι αυτοί που έρχονται να επενδύσουν στη χώρα έχουν μια ανησυχία. Έτσι. Και πηγαίνουν από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο και ρωτούν. Πηγαίνουν σε εμάς, πηγαίνουν στο κύριο Σταθάκη, πηγαίνουν στο Πασόκ, πηγαίνουν σε όλους και ρωτούν τι θα κάνουμε σε αυτή τη χώρα, να επενδύσουμε ή πάτε στον γκρεμό. Εμείς λοιπόν ο δημόσιος λόγος μας και τώρα και στις συναντήσεις είναι ότι αυτή η χώρα είναι μια χώρα που αν έχετε σκοπό να κάνετε επένδυση και όχι να έρθετε, να τα δώσετε, να αρπάξετε πολλαπλάσια και να φύγετε, είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Έρχονται οι Κινέζοι. Ήρθαν κάποιοι Κινέζοι και μας βρήκαν ότι θέλουν να μπουν στο μετρό, να πάρουν η τέταρτη γραμμή που έχει σταματήσει, του μετρό. Το στείλαμε στον Υπουργό και είπαμε ότι πρέπει να γίνεις. Πήγαμε στον Υπουργό Δημοσίων Έργων, πήγαινε δηλαδή ένας άνθρωπός μας, και είπε ότι δες τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την πρόταση. Ενισχύουμε δηλαδή, χωρίς προκαταλήψεις, αυτούς που θεωρούμε ότι έρχονται στη χώρα για να κάνουν επενδύσεις, όχι για να κάνουν πιάτσικο. Το ενισχύουμε, ναι, με κάθε είναι, τρόπο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ γενικό. Τι και είναι να κάνω. Εμείς δεν είμαστε υπουργοί. Μισό λεπτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερο. Πες με ένα. Πολύ περισσότερο. Έχεις στις δομές σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει, όπως είπες. Ναι. Και έχουν δουλέψει και έχουν και αξία. Και στον επιχειρηματικό κόσμο και σαν μυαλά. Εκπονούμε σχέδια. Φτιάξε αυτούς τους ανθρώπους να φέρουν επενδύσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις και αυτό προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν το έχεις κάνει και αν θα το κάνεις. Εγώ λέω ότι και εσύ προσωπικά, αλλά και οι δομές που έχεις φτιάξει και οι άνθρωποι που έχουν έρθει δίπλα σου ή τους κάλεσες ή ήρθαν μόνοι τους, μπορούν να φέρουν επενδύσεις από μόνοι τους. Να σου το πω διαφορετικά. Ακόμα και σε αυτό το σαθρό επενδυτικό περιβάλλον, ακόμα και με αυτή τη μορφή διαφθοράς που υπάρχει, ακόμα και έτσι μπορείτε να μπείτε εσείς, σαν ποτάμι, σαν σταύρος, σαν στελέχη σου, να φτιάξετε ένα πλέγμα το οποίο θα φέρει επενδύσεις. Ναι. Αν εσύ πιστεύεις ότι δεν γίνεται... Ναι. Μη μου ζητάς να κάνω και επενδύσεις εκτός από πολιτικό κίνημα. Αυτό που μπορώ να κάνω... Εγώ θα περίμενα να κάνεις και επενδύσεις. Όχι. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ενισχύω την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να ενισχύει αυτή με τη σειρά της αυτούς που υγιώς θέλουν να επενδύσουν στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Γεια σας. Χονδρώνης Θοδωρής είναι το όνομά μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Παρουσιάζεστε ως ένα κόμμα εναλλακτικό, το οποίο έρχεστε ως κάτι καινούριο στο πολιτικό τοπίο, ενάντια στο σάπιο το οποίο υπήρχε και το παλαιό κομματικό που κυβερνούσε και το παλαιό κομματικό το οποίο έρχεται, όπως παρουσιάζατε πριν. Θέλω λοιπόν να μου πείτε έμπρακτα τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα προτείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο εξάμηνο ή για το επόμενο χρόνο, οι οποίες θα είναι στο κοινωνικό πεδίο, στο πεδίο του φιλελευθερισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν είναι και αυτό το οποίο καίει άμεσα, για να παρουσιάσετε. Για να αποδείξετε έμπρακτα ότι το κόμμα σας είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα ευρωπαϊκής διάστασης που θα κάνει πιο φιλελεύθερη την ελληνική κοινωνία. Μπράβο. Λοιπόν, στην προγραμματική ομιλία μου, υπερβάλλω τώρα, ο Πρωθυπουργός κάνει προγραμματικές, εμείς απλώς μιλήσαμε. Είπαμε εξ αρχής ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο. Δηλαδή, το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να γίνει αύριο. Η ηθαγένεια των παιδιών, των μεταναστών, μπορεί να γίνει αύριο. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο πραγμάτων που αφορούν τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα που δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Μπορούμε κατευθείαν να εναρμονιστούμε με τις επιταγές που υπάρχουν στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καλούμε την κυβέρνηση, και καλά κάνεις, γιατί μερικές φορές τα ξεχνάμε, ότι πέρα από αυτές τις μάχες, που είναι λίγο πολύπλοκες, εγώ δέχομαι ότι είναι πολύπλοκη η μάχη της διαπραγμάτευσης, είναι πολύπλοκη η μάχη της ανάπτυξης, αλλά μερικά πράγματα δεν είναι πολύπλοκα, χρειάζονται απλώς μία θέληση. Λέω λοιπόν, και το λέω και εδώ μπροστά σου, ότι σε όλα αυτά τα μέτρα η Ελλάδα να γίνει μία χώρα που τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα αμφισβητούνται και δεν θα απειλούνται, είμαστε έτοιμοι να τα ψηφίσουμε με τα δύο χέρια από την πρώτη μέρα. Και όχι μόνο να τα ψηφίσουμε, να τα προτείνουμε. Σας είπα και τα δύο χαρακτηριστικά. Έχουμε εκπονήσει σχέδια και για το θέμα της ηθαγένειας και το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, τις οποίες η κυβέρνηση για κάποιο λόγο λάθος προτεραιοτήτων, κατά την άποψή μου, δεν τα βαζεύει να τα προωθήσει. Ελάτε.
Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πέτρος Καρπινάκης ονομάζομαι, συνταξιούχος είμαι. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω το εξής. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι εντάχει, ας πούμε, για να τελειώνουμε. Είπατε ότι ο κ. Καμένος είναι επικίνδυνος από το γεγονός ότι έκανε ο ίδιος, δηλαδή έδωσε εντολή, έδωσε, δεν έδωσε, δεν με ενδιαφέρει αυτό, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η ουσία, η οποία είναι σαν, σαν πρόεδρος του κόμματός σας να πείτε αυτό το πράγμα. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν έχω καμία σχέση με το καμία τίποτα. Αλλά το ότι είπατε ότι είναι επικίνδυνος επειδή μετέφερε την... έκανε την κίνηση είπα, για να γίνει είναι μεταφορά. Επικίνδυνη πρακτική. Αυτό, μα το επικίνδυνη πρακτική μας ακούνε κι άλλοι. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είπατε και ότι κανείς δεν είναι μαζί μας στην Ευρώπη. Αυτή και, τη μάλιστα, στιγμή, ναι. Και μάλιστα, ναι, κανείς από τους 18, κανείς δεν είναι στην Ευρώπη. Τώρα, είναι. Τώρα, με το κόμμα αυτό. Και φέρατε παράδειγμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο, φέρατε τον Παπανδρέου και τον Καραμαλή το γερό. Γιατί δεν φέρνετε παράδειγμα και την προηγούμενη κυβέρνηση. Τι. Η προηγούμενη κυβέρνηση όλοι ήταν μαζί τους. Όχι. Και οι 18. Λάθος κάνετε. Όχι, δεν κάνω καθόλου λάθος. Λάθος κάνετε. Ήταν όλοι και να σας πω και κάτι. Ήτανε, όχι, αν να ήτανε, τελειώσω. Έχετε δίκιο. Και αύριο το πρωί, αν πει ας πούμε, ο αρχηγός της, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ότι ναι, συμφωνούμε σε όλα. Η Μέλη Χαρδούβελη και τα υπόλοιπα. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Προσέξτε, αν πει αυτό το πράγμα. Αύριο το πρωί και οι 18 θα είναι χαμογελαστοί μαζί μας. Και έρχομαι στο τελευταίο, έτσι, για να το τελειώσουμε, και είπατε για τη σύνταξη. Σας έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου μία ερώτηση και σας είπε ότι εάν τυχόν, ας πούμε, μείνουμε στο ευρώ και φτάσουν 300 ευρώ, σας το είπε ο ίδιος, όχι εσείς, εσείς δεν απαντήσατε. Θα σας απαντήσω εσάς. Ναι, να μου απαντήσετε, τελειώνω. Και σας ερωτώ εγώ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εξαθλίωση μιας κοινωνίας εξαρτάται από το οικονομικό. Μετά είναι υγεία, μετά είναι παιδεία και τα υπόλοιπα. Εάν δεν έχεις όμως το οικονομικό, εάν δεν υπάρχει, είναι τελειωμένα όλα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ελληνική κοινωνία στην εξαθλίωση πάνω από το 50-60%. Μου λέτε εσείς, είπατε εσείς, ότι 300 ευρώ, γιατί εκεί θα μας φτάσουνε, ότι μάλλον θα ήθελα την απάντηση να μου δώσετε. Ναι, συμφωνείτε, γιατί εγώ, εάν μου πούνε, αν μου πούνε 300 ευρώ, δεν θέλω να είμαι όχι μέσα στην Ευρώπη, αλλά μέσα στο ευρώ. Μάλιστα. Γιατί εγώ έπαιρνα περισσότερα από 300 ευρώ σε ελληνικά χρήματα, πρώτα, σε δραχμές, το 99. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήματα. Έτσι. Το ένα είναι οι 18, αν είναι υπέρ μας, αν είναι αντίον μας κτλ. Και το άλλο είναι για τις συντάξεις. Να σας πω το πρώτο. Αντιλαμβάνεστε την Ευρώπη, ίσως με ένα λάθος τρόπο. Τι πιστεύετε δηλαδή, ότι είναι 18 συνεννοημένοι αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί εναντίον της αντίθεσης χώρας? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Ολάντ να μην είναι μαζί μας? Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει μια διεθνής αστρική συνωμοσία όλων των χωρών εναντίον της Ελλάδας? Δεν είναι έτσι, αγαπητέ μου. Επιτρέψτε μου κάτι. Συγγνώμη, μα δεν είπα αυτό. Δεν με καταλάβατε. Σας λέω, η προηγούμενη κυβέρνηση, ο Ολάν, ο υπουργός Γερμανίας, Ο Σόιμπλε και οι υπόλοιποι, ήτανε εναντίον του πρωθυπουργού, του πρώην πρωθυπουργού. Βεβαίως. Υπήρχαν αποφάσεις. Μόλις πήγε λίγο να μιλήσει και να ζητήσει κάτι, τότε το σταματούσα. Μα, κοιτάξτε, αγαπητέ μου κύριε, επαναλαμβάνετε αυτό που σας λέω. Εσείς πιστεύετε ότι είναι οι 18 ενωμένοι εναντίον των Ελλήνων. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι οι 18 εναντίον των Ελλήνων. Εμείς είμαστε η καρδιά της Ευρώπης. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να συγκρουστούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέροντα εναντίον της χώρας μας και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι σύμμαχοί μας. Και η μαγιά μιας κυβέρνησης είναι να αναζητά πάντα και να προεκτείνει τις συμμαχίες της. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ξεκινάς με τρεις συμμάχους, όπως λέγαμε, γιατί έτσι δεν ξεκινήσαμε, με τους τρεις συμμάχους του Νότου και να μένεις τελικά ακόμα και χωρίς το δωδεκάρι της Κύπρου. Τώρα, για τις συντάξεις. Είναι δυνατόν να ζει κάποιος με 300 ευρώ? Είναι δυνατή κάποιος να ζει με 580 ευρώ για να πάω στο κατώτατο μισθό? Όχι βέβαια. Αυτά όλα πρέπει να αλλάξουν. Είναι δείγματα μιας αποτυχημένης πολιτικής. Το θέμα είναι ποια αναπτυξιακή πορεία έχεις για να αλλάξουν, όχι για τον μήνα Μάιο, αγαπητέ μου κύριε,
για να αλλάξουν στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνεις 300 ευρώ. Πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό το παιδί σου να μπορεί αύριο να έχει δουλειά. Να μπορεί να έχει μια ελπίδα στη χώρα και να μην μεταναστεύει. Αυτό... μέσα στο ευρώ. Συγγνώμη, είπατε μέσα στο ευρώ. Οτιδήποτε... Εγώ λοιπόν πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον το παιδιό σας, έτσι, των παιδιών μας, σας λέω ότι το μέλλον το παιδιό σας εξασφαλίζεται καλύτερα σε μια δυνατή Ευρώπη παρά σε μια περιθωριοποιημένη κοινωνία και οικονομία. Από εκεί και πέρα, να δώσουμε τη μάχη να μην είναι 300, να είναι 800. Να δώσουμε τη μάχη να μην είναι 580, να είναι 1000. Αλλά αυτή η μάχη δεν είναι απλώς μια μάχη με τους 18, είναι μάχη με τη στρεβλή μας ανάπτυξη. Τελευταίο ερώτημα για απόψε. Ελάτε. Γεια σας. Ονομάζομαι Γιαννόπουλος Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως το λεωφορείο που πήγατε εσείς στον κύριο Τσίπρα έγραφε από πάνω μνημόνιο και δεν σας δέχτηκε? Το λεωφορείο που πήγα. Ναι, δεν είχατε αναφέρει πριν. Είπα στον κύριο Χατζηνικολάου ότι εγώ συνηθίζω να μπαίνω να σε ένα λεωφορείο. Σε λεωφορείο που ξέρετε. Που ξέρω ποια είναι η διαδρομή. Τσίπρας, του. Που ο κύριος Τσίπρας, ναι. Που είδε τη δική σας διαδρομή, μήπως δεν σας δέχτηκε γι' αυτό το λόγο. Η δική μου διαδρομή, αγαπητέ μου νεαρέ φίλε, είναι μια διαδρομή σύγκρουσης σε όλα τα χρόνια της ζωής μου με τις. Συγγνώμη, όχι, να φτάσω σε αυτό. Σύγκρουσης με όλα τα κακώς κείμενα της χώρας. Και μπήκα στη πολιτική αφήνοντας τη σιγουριά της δημοσιογραφίας και μια λαμπρή παρέα, σε αυτό μπορεί να σε διαβεβαιώσει και ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου. Άφησα τη σιγουριά της δημοσιογραφίας για να μπω στη πολιτική γιατί αισθάνθηκα ότι η χώρα μου με έχει ανάγκη. Έκανα αυτό δηλαδή που επιτάσσει και ξέρεις και λέει ο παππούς μου, ο Καζαντζάκης, ότι πρέπει να έχω και εγώ ευθύνη για το μέλλον της χώρας. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν ψήφισα μνημόνια. Αυτοί που ψήφισαν η μνημόνια είναι σήμερα υπουργοί του κυρίου Τσίπρα. Είναι διευθυντές τραπεζών του κυρίου Τσίπρα. Εγώ δεν έχω ψηφίσει μνημόνια γιατί όμως, δεν υπήρξα. Γιατί όμως δεν σας δέχτηκε. Να σας πω κάτι. Εδώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Όχι, να σας πω κάτι γιατί πολύ σημαντικό. Την άλλη μέρα, να σας πω κάτι πολύ να πείτε, σημαντικό. Επιτρέψτε εγώ το, μου. Μισό λεπτάκι, να σας πω. Γιατί δεν βγήκατε την άλλη μέρα να πείτε, του είπα αυτό και αυτό. Και δεν δέχτηκε εμένα και δέχτηκε το κύριο Καμένο. Γιατί, για ποιο λόγο. Πρωθυπουργός είναι. Να ξέρει ο λαός όχι. Τι του είπατε και δεν του άρεσε. Ο πρωθυπουργός. Γιατί δεν του άρεσε και δεν σας δέχτηκε. Γιάννη μου. Γιάννη, δεν είπες. Ναι, Γιάννη. Ναι. Ο πρωθυπουργός έχει την ευθύνη των επιλογών του. Δεν θα του κάνω εγώ μάθημα τι πρέπει να κάνει. Μα δεν λέω για μάθημα. Αυτό που πρέπει αλλά να γίνει. Επίτρεψέ μου να σας απαντήσω. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη ταυτότητα ο καθένας. Έχω πει από την πρώτη μέρα που βγήκα ότι η ευθύνη του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι διπλή. Έτσι. Πρώτο είναι γιατί ξαφνικά ανακαλύψαν ότι το ταμείο είναι άδειο, ενώ δεν άδειασε ξαφνικά το ταμείο, έτσι δεν είναι. Κάποιοι το αδειάζανε το ταμείο. Σίγουρα. Άρα το πρόβλημα είναι ότι ξαφνικά είπανε άδειασε το ταμείο και υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα με τους Έλληνες πολιτικούς. Που ξέρεις ποιο είναι. Ότι μόλις άδειασε το ταμείο πήγανε με ψηλά τα χέρια στην Ευρώπη και είπαν δώσε μου λεφτά. Και δώσε μου και τη λύση. Ενώ έπρεπε να είχαν μελετήσει τη λύση. Έπρεπε να μην πάμε σε προγράμματα λιτότητας. Έπρεπε να πάμε σε παράλληλη πορεία. Περικοπές της πατάλης. Σύγκρουση με το πελατειακό κράτος. Και παράλληλα ανάπτυξη. Οι Έλληνες πολιτικοί όμως, έτσι, επαναπαυμένοι στις δάφνες τους, δεν είχαν τις λύσεις. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά της Ελλάδας από την Πορτογαλία ή από την Ισπανία. Από χώρες που μπήκαν και αυτές στο μνημόνιο. Και έχουν βγει από τα μνημόνια τώρα, έχουν ξοφλήσει τα λεφτά και δανείζονται από τις αγορές. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη της πολιτικής και αυτό ήθελε να απαντήσει το ποτάμι. Το ποτάμι δεν είναι ένα κόμμα με το μνημόνιο ή απέναντι στο μνημόνιο. Είναι ένα κόμμα μεταμνημονιακό. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για τα μνημόνια. Όχι μεταμνημονιακό, αφού είμαστε ακόμα στα μνημόνια. Ναι, ενώ σε σχέση με τη για δική μας στάση. Αν είναι μεταμνημονιακό, πρέπει να τελειώσουν τα μνημόνια. Ενώ λέτε δεν τελειώνουν τα μνημόνια. Εσείς το είπατε πριν από λίγο. Όταν σας ρώτησα αν τα 40 όσα χρειαστούμε δισεκατομμύρια του Ιουνίου θα συνοδεύονται από μνημόνιο, μου είπατε δυστυχώς όπως πάμε θα συνοδεύονται. Από έναν άλλο τίτλο. Πώς είστε μεταμνημονιακό κόμμα. Μεταμνημονιακό με την έννοια. Ταξίδι στο χρόνο όχι, είναι αυτό. Όχι κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι αυτό. Ενώ ότι είμαστε μεταμνημονιακό γιατί δεν έχουμε καμία ευθύνη για τις αποφάσεις των μνημονίων και ούτε χθες ούτε σήμερα. Αυτό λέω. Ότι εμείς δημιουργηθήκαμε. Σε μια περίοδο που η χώρα είχε μπει στα μνημόνια. Πάση θυσία,
Αυτή τη στιγμή στη χώρα λέει μόνο ο Βενιζέλος και εσείς. Όχι, λάθος κάνει. Μόνο ο Βαγγέλης Βενιζέλος και εσείς. Ούτε ο Σαμαράς δεν λέει Ευρώπα στη θυσία. Ακόμα και αυτός δεν λέει πάση θυσία. Ο ελληνικός λαός. Παρότι αναγκάστηκε να κάνει στροφή από την αντιμνημονιακή ρητορία του στα χρόνια της αντιπολίτευσης, Ευρώπα στη θυσία δεν είναι. Εμένα τα επικοινωνιακά κόλπα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν με ενδιαφέρουν. Τα παλιά επικοινωνιακά κόλπα, να λέω κάτι για να είναι ευχαριστημένος και από εδώ. Να είναι και ευχαριστημένος από εκεί. Ενά, να πάρω αλλά και το κάνατε μόλις. Όχι. Είπατε είμαι μεταμνημονιακό ναι, κόμμα. Είπα λοιπόν με απόλυτο τρόπο. Είναι ο απόλυτος τρόπος να μην τοποθετηθείτε. Είναι ο απόλυτος τρόπος για να πω στο κοινό σας ότι το ποτάμι είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κεντρό κίνημα. Αυτό είναι το ποτάμι. Αυτό δεν θα το αλλάξουμε. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα γοητεύσουμε τα παιδιά και θα τους πούμε παιδιά, ναι, μπορείτε με εμάς λίγο να δείτε και μια αντιπαλότητα στην Ευρώπη. Δεν θα το κάνουμε. Γιατί, να σας πω κάτι, οι δύσκολες μάχες, κύριε Χατζηνικολάου, στη ζωή δεν είναι οι μάχες της άρνησης, δεν είναι η μάχη του συνδικαλισμού, δεν είναι η μάχη να πετάω πέτρες, να είμαι απ' έξω και να πετάω πέτρες, είναι η μάχη να αλλάζω κάθε μέρα τη ζωή των Ελλήνων. Άρα εμείς λέμε να μείνουμε στην Ευρώπη, να συγκρουστούμε στην Ευρώπη, να τολμήσουμε στην Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη. Αν κάποιοι μας θέλουν κολαούζους της Βενεζουέλας μα και της Βόρειας Κορέας... Μα μπορείς να διαπραγματευτείς εμείς... όταν εξ αρχής λες ναι σε όλα. Όχι, πώς δεν λες ναι σε όλα. Τους λες ότι θέλω μια άλλη Ευρώπη, φτιάχνω συμμαχίες με την άλλη Ευρώπη. Να σας πω κάτι. Εμείς πήγαμε σε όλες τις πρωτεύουσες, το ξέρετε, στις περισσότερες, όσους μπορούμε να πάμε. Έτσι. Υπάρχει μια ανάγκη για μια άλλη Ευρώπη. Υπάρχει μια μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή στη κοινωνία της Ευρώπης για να αλλάξουμε την Ευρώπη της λιτότητας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη μάχη. Δεν είναι δηλαδή μόνος του ο Έλληνας, δεν είναι μόνος του ο Θεοδωράκης. Υπάρχουν οι σύμμαχοι. Αρκεί να τους δώσεις ένα δείγμα ότι μπορεί να είσαι σύμμαχος στην αλλαγή της Ευρώπης. Θα δώσω 3 λεπτά παράταση στον αγώνα για να δώσω άλλο ένα ερώτημα από εδώ. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Με λένε Μανολά Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι μπορούμε ποτέ να έρθουμε στην ανάπτυξη όταν οι άμεσοι και οι έμεσοι φόροι ξεπερνάνε το 45%? Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει παραγωγή... Το 45% σε ποια χώρα για να πάω κι εγώ? Εννοεί ότι είναι πολύ παραπάνω. Γιατί πέρυσι πληρώσαμε πάνω από 52%. Εγώ λέω 45%, είμαι πιο επίοικης. Εντάξει. Ρωτάω σε ποια χώρα για να πάω. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έρθουμε στην ανάπτυξη όταν η ενέργεια που χρειαζόμαστε, οι πρώτες ύλες... Είναι τόσο ακριβή. Είναι περισσότερο ακριβές από αυτά που παράγουμε. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Και κάτι άλλο θέλω να μου απαντήσετε και θέλω μια και σαφή... Και τι μου λες, να καταθέσουμε τα όπλα. Εκεί. Όχι. Θέλω να μου απαντήσετε γιατί τη δεκαετία του 80 οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας διέλυσαν τον παραγωγικό ιστό της ελληνικής οικονομίας. Μήπως υπήρχε δολός? Μήπως όλο αυτό που περνάει η πατρίδα μας είναι ένα σχέδιο βρωμερό και καταχθόνιο για αφελληνισμό και συρρήκνωση? Θέλω να μου δώσετε μια σοβαρή απάντηση σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να καθίσουμε για την τελευταία απάντηση, για να καληνυχτήσουμε στη συνέχεια. Δεν πιστεύω στα σενάρια συνωμοσίας, φίλε μου. Θα ήταν πολύ εύκολο, Γιώργο, να πεις ότι αυτό που δεν καταλαβαίνω οφείλεται ότι κάποιο σκοτεινό κέντρο το αποφασίζει. Γιατί, για ποιο λόγο, ποιος έχει σκοπό να βάλει στο μάτι την Ελλάδα? Γιατί να τη βάλει στο μάτι την Ελλάδα? Άκουσε με, άκουσε με. Και καλά θα κάνουμε να διαφυλάξουμε το πλούτο μας. Και καλά θα κάνουμε να μην κάνουμε χαριστικές πράξεις με εταιρείες που εκμεταλλεύονται το πλούτο μας. Και καλά θα κάνουμε να εκμεταλλευτούμε εμείς οι ίδιοι το πλούτο μας. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες και να το εκμεταλλευτούμε. Αλλά έχεις δίκιο στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σου. Ότι μία χώρα, και είναι να το προεκτείνω, που αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα έχει μια πολύ μεγάλη καμπή. Το έχετε προσέξει. Ότι αυτοί που δουλεύουν είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που δεν δουλεύουν και είναι συνταξιούχοι. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον. Όταν έχεις ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους πολύ λιγότερους από συνταξιούχους και ανέργους, δεν έχεις μέλλον. Άρα ένα ζήτημα έχει σαν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Να βρει τη λύση προς την ανάπτυξη. Να βρει τη λύση προς τις δουλειές. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Είναι εύκολο? Όχι βέβαια.
αλλά για τα δύσκολα τους στέλνουμε τους ηγέτες. Και αυτή είναι η ένστασή μας, ότι αυτή τη στιγμή περάσανε στη Βουλή διάφορα νομοσχέδια. Το ένα ονομάστηκε ανθρωπιστική κρίση. 200 εκατομμύρια. Και καλά έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου και το επισήμανε στον κύριο Τσίπρα. Τίποτα. 200 εκατομμύρια. Όταν δίνεις 500 εκατομμύρια για ένα όπλο. Να μην το πούμε και αυτό. Έχεις λάθος προτεραιότητες λοιπόν. Αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες αυτής της χώρας είναι μία. Οι δουλειές. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι που δουλεύουν. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι επιχειρήσεις που είναι αόρατοι για την κυβέρνηση, να πρέπει να διευκολυνθούν σε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν ασφάλειες όσο είναι ο μισθός που παίρνουν τα νέα παιδιά που μπαίνουν στα ελεύθερα επαγγέλματα. Χρειάζεται λοιπόν μια πανστρατιά, χρειάζεται μια άλλη πολιτική φιλοσοφία για να δώσουμε χώρο στην εργασία σε αυτή τη χώρα. Μόνο αυτό θα μας βγάλει από το τέλμα που ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς το ποτάμι, ξέρετε, κάποιοι λένε το ποτάμι. Το ποτάμι τι λέει? Το ποτάμι. Κίνημα για την εργασία, τη δικαιοσύνη, την παιδεία. Οι τρεις λέξεις που λείπουν από τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που απαντήσατε και στις ερωτήσεις των πολιτών και στις δικές μου. Σας ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστούμε εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.